Χωρίς σταυρό προτίμησης, οι εκλογείς προσέρχονται στις κάλπες από τις 7 το πρωί για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Η αφορευτική δεν έρχεται. Όχι, τους κυνηγάμε. Ο κόσμος δεν ξέρει, όλοι πιστεύουν ότι πρέπει να βάλουν σταυρούς, ψάχνουν το στυλό. Ό,τι καλύτερο να βγει, να υποστηρίξει τους πάντες. Καλύτερη ζωή. Τι άλλο. Ισχυρία την πολιτεύση. Που να μπορούμε κι εμείς να τα βγάλουμε πέρα. Τι, μόνο αυξήσεις και οι μισθοί σταματημένοι. Περιμένουμε τώρα την άλλη μέρα των εκλογών να βγει η κυβέρνηση αυτή που θα βγει, να κοιτάξει και λίγο τους μικρομεσαίους. 0/0. Δεν έβλεπες τίποτα. Χειρότερα από ό,τι είναι. Μετά τις εκλογές. Ομαλά εξελίσσεται η εκλογική διαδικασία και στο Ηράκλειο, όπου μέχρι και τη 1:30 το μεσημέρι καταγραφόταν η μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές με ποσοστό άνω του 33%, όταν σε επίπεδο χώρας η συμμετοχή των πολιτών άγγιζε το 29,13%. Είμαι απογοητευμένος γιατί δεν ακούσαμε ένα πολιτικό σωστό λόγο. Δεν, ήταν μόνο κατηγορίες. Το ότι ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Αυτό έπαιξε ρόλο και ο καθένας θα κρίνει από εκεί πέρα το τι θα ψηφίσει. Δεδομένο είναι ότι πρέπει να λέμε τις αλήθειες, δηλαδή να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Το τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί είμαστε λίγο στα σκοτεινά. Δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση. Δυστυχώς, παιδιά. Ήταν πολύ δύσκολη η απόφαση, γιατί είμαστε πολύ απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα. Μέχρι το μεσημέρι το Ηράκλειο ήταν πρωταθλητής σε συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές, ενώ ακολουθούν η Φθιώτιδα, η Β' Θεσσαλονίκης, ο Βόρειος Τομέας Αθηνών και η Λάρισα. Αντιθέτως, η χαμηλότερη συμμετοχή παρατηρήθηκε σε Φλόρινα, Κεφαλονιά, Ευρυτανία, Λακωνία και Λευκάδα. Από εκεί πέρα το σημαντικό βασικά είναι να μην υπάρχει αποχή. Από εκεί και πέρα όλοι κάτι ελπίζουμε, κυρίως στο κομμάτι της παιδείας και στο πώς τα παιδιά θα υποστηριχθούν, θα υποστηριχθεί η εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Πάρα πολλά. Η παιδεία για τα παιδιά να είναι καλύτερο. Η καλύτερη παιδεία. Παιδεία, τα νοσοκομεία μας. Πιστεύω να δούμε ένα καλύτερο αύριο. Μια οικονομική ανάσα, ναι, για το λαό. Λόγω της ακρίβειας περισσότερο. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύω, στη ζωή, στην καθημερινότητά μας. Είναι η υγεία, είναι η παιδεία. Αλλαγή θέλω. Δεν τον εμπορώ πολύ. Λέει πολλά ψέματα. Λέει μας είδωσε συντάξει αυξήσεις. Πράγμα δεν μας είδωσε. Συνολικά οι εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανέρχονται σε 259.875 άτομα, τα οποία ψηφίζουν στα 575 εκλογικά τμήματα, ενώ συνολικά 24 κόμματα συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Περιμένω ότι τα αποτελέσματα θα είναι περίπου το ίδιο. Να φανούν αντάξει αυτοί που θα βγουν στις προδοκίες του λαού. Να βγαίνουν άξιοι. Όχι αυτοί που λένε ψέματα και μετά τα αλλάζουν. Πιστεύω ότι πρέπει πλέον το πολιτικό σύστημα να σταθεροποιηθεί για να μπορέσουμε να περάσουμε τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Ευελπιστούμε μια αλλαγή, κάτι διαφορετικό από ό,τι ζούμε τώρα τόσο καιρό. Για να αποφύγουν τις υψηλές θερμοκρασίες, αρκετοί εκλογείς ψήφισαν από νωρίς το πρωί, με την εκλογική διαδικασία να προχωράει κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.